και Δημήτρης Πέρδικος. Σήμερα παίζατε στην έδρα σας με νίκη, παίρνετε το πρωτάθλημα. Δεν τα καταφέρατε όμως. Φαντάζομαι είναι δύσκολη στιγμή. Τι πήγε λάθος σήμερα και δεν μπορέσατε να κρατήσετε αυτό το προβάδισμα που είχατε στο πρώτο ημίχρονο? Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ζήνωνα. Δίκαιη η επικράτησή της. Εμείς δεν φάνηκαμε σε κανένα σημείο ανταξί των προσδοκιών. Ακόμα και το ότι πήγαμε προηγουμένοι στα αποδυτήρια με 8 πόντους, αντί να χτίσουμε πάνω σε τούτον, ίσως η απειρία των νεαρών της ηλικίας και ίσως μας έδωσε μια πρόωρη αίσθηση του ότι τελείωσε το παιχνίδι. Μέσα σε όλα που γίνονται σε μια χρονιά, και τούτο είναι ένα μάθημα για τα παιδιά τα δικά μας. Οπότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Να πάμε μεθαύριο στη Λάρναγκαν να ξαναγάμε ό,τι έκαναμε και προχτές. Τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε ξανά την νίκη στη Λάρναγκαν? Πού θα επικεντρωθείτε στον τρίτο τελικό? Κοίταξε, το Ζήνωνα σήμερα δεν έκαμε κάτι περισσότερο από ό,τι έκαμε την προηγούμενη φορά. Απλά εμείς ήμασταν πάρα πολλά στόχοι, πράγμα αδικαιολόγητο από τη στιγμή που παίζουμε στην έδρα μας. Αλλά θεωρώ ότι το άγχος εκατέβαλε κάποια από τα παιδιά και παραπάνω τούτο, δηλαδή να αποβάλουμε λίγο το άγχος. Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά καλά προετοιμασμένοι πάνω στο Ζήνωνα, πάνω στα plays τους, έχουμε αντιμετωπίσεις. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί στην επίθεση, να εκτελέσουμε λίγο καλύτερα συστήματα, να είμαστε λίγο πιο ομαδικοί και θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το αδύνατο, καθώς το έκαναμε ήδη 3 μέρες πριν. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Σας ευχηθώ στον τρίτο τελικό.